PTTL.gr, βρισκόμαστε στη Φωτοκίνα 2014, στο περίπτερο της Fujifilm και αυτή στα χέρια μας είναι η Fujifilm X30. Είναι η νέα μηχανή, η νέα compact μηχανή στην σειρά X, η πιο οικονομική στη σειρά X που μπορεί κάποιος να πάρει και όπως και η X20 και X10 ακολουθεί σχεδιαστικά, όπως βλέπετε, το ίδιο μοτίβο, το οποίο φυσικά το ακολουθεί γιατί έχει αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, υπάρχουν πάρα πολλοί φαν αυτού του ψιλορετρό στυλ, το οποίο νομίζω και εμένα ότι είναι πολύ ωραίο γιατί ξεφεύγει από αυτά τα είδη των μηχανών που έχουμε, τα πιο σύγχρονα που είναι πολύ όλα αυτόματα με πολλά κουμπιά. Εδώ έχουμε την X30 λοιπόν, η οποία έχει ανάλυση 12 MP σε αισθητήρα X-Trans CMOS 2, 2 τρίτα της ίντζας και επίσης έχει ένα φακό ο οποίος έχει 28-112 αστιακό μήκος και είναι πολύ φωτεινός όπως βλέπουμε εδώ, 2 με 2,8. Σε οπτικό zoom αν θέλετε να μετρήσετε το αστιακό μήκος του φακού είναι 4 επί. Όπως και όλη η σειρά της εταιρείας και κάτι το οποίο έχετε δει σίγουρα και από τα review που έχουμε κάνει στις 6 μηχανές της Fujifilm είναι ότι το iZotz μπορεί να ανέβει μέχρι ψηλά και μάλιστα νομίζω ότι ο ψηφιακός θόρυβος είναι πολύ μικρός για αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένα η X30 πάει από 100 μέχρι 12.800, ενώ σε ταχύτητα συνεχών λήψεων πιάνει τα 12 καρέ του δευτερόλεπτο, 12 fps. Έχει λειτουργία time-lapse και εκτός των άλλων, εδώ πέρα πίσω βλέπουμε τα χειριστήριά της, τα οποία έχουν ψηλό αλλάξει. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την X20 είναι ότι πλέον έχουμε μόνο ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο, δεν έχουμε οπτικό οφθαλμοσκόπιο. Κάτι το οποίο ήδη κάποιοι παραπονέθηκαν, αλλά αυτό το οποίο είδαμε δοκιμάζοντας για λίγο εδώ στο περίπτερο της Fujifilm είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο, δεν έχει lag, οπότε νομίζω ότι αν εξελιχθούν και άλλα τα ηλεκτρονικά οφθαλμοσκόπια ίσως να σταματήσει η ανάγκη να υπάρχει ένα οπτικό οφθαλμοσκόπιο, καθώς το ηλεκτρονικό κατά ψέματα προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα όπως το γεγονός ότι μπορείς να δεις άμεσα το βάθος πεδίου σου. Το EVF, το ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο, έχει μεγάλη ανάλυση, 2.360.000 dots και φυσικά συνοδεύεται από την οθόνη των τριών ιντζών που βλέπουμε εδώ, η οποία είναι μεταβλητής θέσης. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έτσι, ιδανικά για street photography, αν θέλετε να βγάζετε φωτογραφίες από το ύψος της μέσης ή από πιο χαμηλά, βοηθάει αρκετά, ή να βγάλουμε από ψηλά, σηκώνοντας ψηλά τη μηχανή από εδώ. Η ανάλυση της οθόνης είναι 920.000 dots. Η X30 καταγράφει Full HD βίντεο 1920x1080 και επίσης μπορεί να γράψει φυσικά και RAW αρχεία. Προστά μέρος εδώ βλέπουμε ότι έχει αυτό το κουμπάκι, το οποίο είναι ένα κουμπάκι παραμετροποιήσιμο, μπορούμε να βάλουμε τη λειτουργία που θέλουμε εμείς. Εδώ έχουμε τον διακόπτη για τη ρύθμιση της εστίασης και από εδώ πάνω έχουμε την ρύθμιση της αντιστάθμισης της έκθεσης και την επιλογή προγραμμάτων. Dedicated κουμπί για βίντεο εδώ. Και μπροστά στο φακό θα δείξουμε ότι εκτός από το δαχτυλίδι που υπάρχει για την ενεργοποίηση της μηχανής και το οποίο ήταν και για το zoom, η Fujifilm έβαλε πίσω ακόμα ένα δεύτερο δαχτυλίδι το οποίο το χρησιμοποιούμε για την αλλαγή του διαφράγματος. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ειδικά ότι όσοι είχατε παλιές μηχανές με film αυτό το στυλ θα το λατρέψετε. Εδώ έχουμε τον αισθητήρα ματιού για να σβήνει η οθόνη όταν πλησιάζουμε το μάτι μας στο οφθαλμοσκόπιο. Από εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει το φλασάκι, το ενσωματωμένο, όπως και στην προηγούμενη μηχανή. Βλέπουμε, πετάγεται προς τα έξω. Αυτά πάνω κάτω λοιπόν, παιδιά, για την Fujifilm X30, την οποία την περιμένουμε με ανυπομονησία στο PTTL.gr για να κάνουμε ένα πιο αναλυτικό hands-on και για να τη δούμε από κοντά και για ένα αναλυτικότατο review. Είμαι ο Βάιος από το περίπτερο της Fujifilm στην Φωτοκίνα. Αυτή είναι η X30 και να σας δείξω και την ασημή έκδοσή της, αυτή, η οποία νομίζω ότι είναι ακόμα πιο όμορφη, ίσως πιο νοσταλγική για όσους είπαμε έχετε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν παλιές μηχανές με film που ήταν σε αυτό το στυλ. Αυτά και αν έχετε κάποιες απορίες ή ερωτήσεις, είμαστε πρόθυμοι να σας απαντήσουμε στο κανάλι μας στο YouTube ή μέσω του email μας pttlgr@gmail.com.